Καλή σας μέρα, Πέμπτη. Πέμπτη, ήχο, το κρέντιο, το χοντόκ χτυπάει κόκκινο. Μικρόφωνο Κώστας Βαξεβάνης, ο κύριος Βαγγέλης Δοξαράς παίζει με τους ήχους και με το κουμπιάτο εδώ πέρα και ο Κώστας Πιαντές πίνει νερό λίγο πριν απαντήσει, πανέτοιμος, στα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές, μπείτε στο κουτί Pandora.gr να διαβάσετε τι ακριβώς γίνεται και πατήστε το μπανεράκι που γράφει χοντοκρέντι για να μας ακούσετε ίντερνετικά. Αφήνετε και μήνυμα. Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Παρακαλώ την προσοχή σας. Ακούστε. Η ανεργία ήδη άρχισε να υποχωρεί. Το πρώτο τρίμηνο ολόκληρο της φετινής χρονιάς έχουμε τρεις συνεχείς μειώσεις ανεργίας κάθε μήνα. Ουσιαστικά και από το Δεκέμβριο. Για πρώτη φορά αυτό γίνεται. Εδώ και πολλά χρόνια. Υπολογίζεται ότι μέσα σε 4 χρόνια θα έχουν δημιουργηθεί 550.000 νέες θέσεις. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δημιουργηθούν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, παρακαλώ. Και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια, διότι η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Και όσο αυτό δεν συμβαίνει, παραβιάζεται το σύνταγμα της χώρας, παραβιάζεται το σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας. Είναι αδύνατο σε μια ευρωπαϊκή χώρα να συμβαίνουν όλα αυτά. Ποια είναι αυτά που συμβαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα? Ότι έχουμε 600 καθαρίστριες αγωνίστριες, γυναίκες που πρέπει έτσι να εκφράσουμε το θαυμασμό, όχι την αγωνιστικότητά τους, για την επιμονή που δείχνουν στο ότι πρέπει αυτή η χώρα να λειτουργήσει κάποτε. Προσέφηκαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν, πρέπει να επαναπροσληφθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Πήγαν στο Υπουργείο διεκδικώντας αυτό που το δικαστήριο είπε και οι οπαδοί της νομιμότητας, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βιντζέλος, δεν κάνουν το παραμικρό, δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι όμως σε μερικά χρόνια, σε 4 χρόνια, θα έχουν 550.000 θέσεις εργασίας νέες και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 7 χρόνια, 770.000 νέες εργασίες, αν βέβαια είναι στην εξουσία. Γιατί μπορεί να είναι κάπου αλλού. Προσοχή, σταθερότητα. Λερώνη, η σταθερότητα την οποία επικαλούνται Λερώνη και είναι η σταθερότητα η οποία έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή, 5% ύφεση, ξεπουλάει παραλίες στη Χαλκιδική και κάτω στην Ελαφώνησο υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή λοιπόν είναι η σταθερότητα και όποιος θέλει αυτή τη σταθερότητα μπορεί να πει άσε μας ρε φίλε τι μας λες τώρα. Λοιπόν, η Ελευθεροτυπία 2 μέρες τώρα έχει μια μεγάλη αποκάλυψη. Αναφέρεται στις συμβάσεις που έχουν γίνει για τα σκουπίδια στην Ελλάδα. 11 λοιπόν συμβάσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ακυρώνονται και χρηματοδοτήσεις και όλα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον πολύ απλό λόγο ότι πρόκειται για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους ίδιους και με τους ίδιους και είναι copy-paste. Δηλαδή πήραν μια σύμβαση, έκαναν copy-paste και στην άλλη πόλη έκαναν μια άλλη σύμβαση. Να σας θυμίσω εδώ, όσοι έχετε δει το Γόμορα ή όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Σαβιάνο. Θα θυμάστε τι έχει γίνει με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι το μεγάλο πεδίο της μαφίας. Είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να ελέγξει η μαφία στην Ιταλία και το καταφέρνει με την βοήθεια του Μπερλουσκόνη. Το κατάφερε. Και τον πολύ απλό λόγο είναι ο προσανατολισμός στα σκουπίδια. Διότι σκουπίδια θα παράγουμε πάντα και κάποιος πρέπει να τα διαχειρίζεται και αυτός που θα τα διαχειρίζεται θα βγάζει κέρδος. Οπότε είναι η μόνη σίγουρη επένδυση στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν τα σκουπίδια τα εκμεταλλεύεται η μαφία. Η Καμόρα στην Ιταλία, εδώ βεβαίως εμείς δεν έχουμε μαφία. Έχουμε πολιτική μαφία η οποία δίνει με συμβάσεις copy-paste που ενοχλούν ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διευθυντήρια σε συγκεκριμένους εργολάβους. Ονόματα να μην λέμε, ονόματα να λέμε. Είναι η ίδια, είναι η Τέρνα, είναι ο κύριος Μπόμπολας, είναι διάφορες συμμαχίες που έχουν κάνει άβαξ εκεί πέρα, ο κύριος Κόκαλης. Είναι η γνωστή ομάδα των κατακαραμαλή νταβατζίδων. Αυτά είναι συντομία τα δύο για το ξεκίνημα της εκπομπής. Για να πάμε τώρα σε αυτό που σήμερα είναι είδηση και είναι, με συγχωρείτε που το λέω, δεν βλογάμε τα γένια μας, είναι είδηση η κυκλοφορία του hot dog με τον τίτλο «Με τις κάνες στον κρόταφο». Ένα εξώφυλλο με τον κύριο Παπανδρέου να αποχωρεί από τις κάνες από την Σύνοδο των Κανών τον Νοέμβριο του 2011 και τον κύριο Βενιζέλο περί χαρής να χαμογελάει στον κύριο Μπαρόζο που του κάνει ματάκια. Είναι πρόσφατη η αποκάλυψη των Financial Times ότι ο κύριος Βενιζέλος πήρε εντολή από τον Μπαρόζο να σκοτώσει το δημοψήφισμα που είχε προτείνει ο Παπανδρέου, δηλαδή ουσιαστικά να ρίξει την κυβέρνηση.
Απάντησε θετικά ο κύριος Βενιζέλος, πρακτικά, πολύ πρακτικά. Και ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Βενιζέλο, από τον κύριο Μπαρόζο. Ο κύριος Μπαρόζο του είπε ότι άσε αυτά τα αντιμνημονιακά κλπ. Τώρα θα γίνει μια άλλη κυβέρνηση. Και είπε ναι, ο κύριος Σαμαράς. Και μετά πήγε ο κύριος Μπαρόζο σε μια σουίτα και μεταξύ σαμπάνιας και χαβιαριού, μαύρου ή λιγότερο μαύρου, δεν ξέρω, αποφάσισε ότι μάλλον πρέπει να είναι ο κύριος Παπαδήμος ο πρωθυπουργός. Από ό,τι φάνηκε, ούτε ο κύριος Παπανδρέου θέλει να είναι ο πρωθυπουργός ο κύριος Παπαδήμος, ούτε ο κύριος Σαμαράς θέλει να είναι. Αλλά τελικώς τον επέβαλαν τα τραπεζικά συμφέροντα και κυρίως τα μηδιακά συμφέροντα στην Ελλάδα. Μετά τις αποκαλύψεις λοιπόν των Financial Times, κάναμε μια μεγάλη έρευνα. Μια έρευνα που τελικώς μας ανάγκασε να έρθουμε σε επαφή με όλους τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης. Όχι με τον κύριο Βενιζέλο βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος δεν μας μιλάει, αλλά με αυτούς που ήξεραν τι έγινε. Άλλοι μιλάνε επώνυμα και άλλοι ανώνυμα. Σημασία έχει ότι συνθέτουν αυτό το οποίο έγινε στις Κάνες. Να σας θυμίσω λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, ότι το 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου στις 23 Απριλίου με αυτή εκεί τη δήλωση του κύριου Παπανδρέου με τη Μόβ Γραβάντα στο Καστελόριζο ανακοίνωσε ότι πάμε σε μια χρηματοδότηση από το Δούνου του και τους λοιπούς που προέκυψαν αργότερα. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου, από ό,τι λένε στο hot dog οι υπουργοί του, είχε την άποψη ότι πρέπει να πάμε σε μια δημοσιονομική έτσι ανακατανομή, σε ένα σημάζεμα, και άρχισαν τότε οι δηλώσεις ότι είμαστε μια χώρα που τρώει, μια χώρα που δεν είχε πει ακόμα ο κύριος Πάγκαλος εκείνο το μαζί τα φάγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει που πρέπει να νιώθει ενοχές για αυτά που έχει κάνει, που το δημόσιο δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, το δημόσιο που είχαν κάνει εκείνοι, και ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Βέβαια, όταν έλεγαν διεφθαρμένη χώρα, δεν εννοούσαν ποτέ τις κυβερνήσεις που δημιούργησαν το καθεστώς διαφθοράς. Και ενώ λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Παπακοσταντίνου το έλεγαν όλα αυτά και μίλαγαν για την ανάγκη έτσι να υπάρξει μια άλλη Ελλάδα η οποία θα είναι δημοσιονομικά στριμωγμένη, νοικοκυρεμένη την έλεγαν, οι δανειστές άρχισαν να πιέζουν και για άλλα και για άλλα και για άλλα μέτρα. Μπήκαμε στο μνημόνιο και εκεί γύρω στον Οκτώβριο του 2011 υπήρξαν οι γνωστές αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος έβλεπε ότι η λιτότητα έρχεται, η ανάπτυξη δεν έρχεται, η ανεργία έρχεται, τα λεφτά υπάρχουν, δεν ίσχυε ο σύνθημα, τα λεφτά υπήρχαν πάντα σε συγκεκριμένα ταμεία, αλλά όχι στα ταμεία του κράτους και για τους Έλληνες. Την εποχή λοιπόν εκείνη κατάλαβε ο Παπανδρέου, για να πάμε στο αθώο σενάριο, ότι τα πράγματα δεν βγαίνουν, ότι κινδυνεύει, ότι ενδεχομένως θα έπεφτει η κυβέρνηση. Να θυμίσω την εποχή εκείνη ο κύριος Σαμαράς ήταν πολύ αντιμνημονιακός και έλεγε ότι το μνημόνιο σκοτώνει κλπ. Τα έλεγε όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου να διαχειριστεί αυτό που συνέβαινε και υπήρξε η πρόταση να πάμε για εκλογές. Δεν ήθελε να πάμε για εκλογές, όλοι καταλάβαιναν ότι θα χάσουν. Έτσι λοιπόν η πρόταση η οποία υπήρξε ήταν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα είδους δημοψήφισμα για το που αφορούσε τη δεύτερη δανειακή σύνδεση που πίεζαν οι εταίροι να υπογραφεί. Και έτσι ο κύριος Παπανδρέου ανακοίνωσε εκεί στις 31 Οκτωβρίου του 2011 ότι θα πάμε για δημοψήφισμα για να πούμε αν θέλουμε εδώ οι Έλληνες την δεύτερη δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο. Τότε λοιπόν την εποχή εκείνη θα θυμάστε ενδεχομένως ότι έβγαιναν και έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να σωθεί, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πτωχεύσει κλπ. Κανένα υπουργικό συμβούλιο ποτέ δεν εξέτασε τι σημαίνει αυτή η πτώχευση. Κανένα συμβούλιο υπουργικό και κανένας υπουργός δεν έβαλαν το θέμα ότι η Ελλάδα μπορούσε να προχωρήσει διαφορετικά, όπως για παράδειγμα η Ισλανδία που τώρα βγαίνει, έχει βγει από την κρίση εδώ και πολύ καιρό και μειώνει και δάνεια ακόμα των ανθρώπων κλπ. Η πτώχευση ήταν ένα μεγάλο ταμπού, η στάση πληρωμών, παρότι ήταν ένα στοιχείο της αγοράς και παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κατέρεε, εμείς κάναμε ότι μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι για να σωθούμε αυτό προϋποθέτει μερικά πράγματα και τη δική σας συμβολή με άλλο τρόπο. Δεν το κάναμε λοιπόν τότε, δηλαδή την εποχή εκείνη οι γαλλογερμανικές τράπεζες είχαν πάνω από 60 δισεκατομμύρια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε, αφού ήταν στο ελληνικό δίκαιο, να τα κουρέψει και να κάνει το χρέος από 60 δις, ένα δισεκατομμύριο για παράδειγμα ή όσο ήθελε. Έτσι λοιπόν αυτοί τότε επέμεναν να μην γίνει κούρεμα μέχρι να προετοιμαστούν, μέχρι να καταφέρουν να προετοιμαστούν και να ξεφορτωθούν τα ομόλογα τα ελληνικά. Και πώς τα ξεφορτώθηκαν? Βγήκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα αγόρασε, 60 δισεκατομμύρια ομόλογα. Στη συνέχεια όμως, όταν έγινε το κούρεμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα ομόλογα της δεν τα κούρεψε, εξαιρέθηκαν και την πάτησαν οι μικροομολογιούχοι που τώρα πέφτουν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια.
Αλλά για να κλείσουμε την παρένθεση, κάποια στιγμή που συναντήθηκαν ο κύριος Σάρκοζη με την κυρία Μέρκελ στην Ντοβίλ και συμφώνησαν μεταξύ τους ότι ναι, θα γίνει κούρεμα. Και εκεί που ο Παπα Κωνσταντίνου έλεγε δεν χρειάζεται κούρεμα, ξαφνικά αποφάσισαν κούρεμα. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν αυτό είχαν τα είχαν καταφέρει, είχαν ξεφορτωθεί τα ομόλογα και άρχισαν να πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση για το δεύτερο μνημόνιο. Είπαμε ο Παπανδρέου δεν μπορούσε να το χειριστεί. Είπε λοιπόν εκεί το δημοψήφισμα και αυτοί εκείνη την περίοδο ήθελαν γρήγορα να πακετάρουν όλο το σύστημα του Νότου. Ήθελε 3 δισεκατομμύρια η Ιταλία γιατί θα κατέρε και αντί εμείς να το χρησιμοποιήσουμε για να πούμε, ξέρετε, θα καταρρεύσει και η Ιταλία, θα καταρρεύσετε κι εσείς. Ελάτε να δούμε το ελληνικό χρέος σε μια άλλη βάση, όχι λιτότητας, όχι πείνας για τον κόσμο, όχι αυτοκτονιών. Εμείς αρχίσαμε να υποχωρούμε και να υποχωρούμε και να υποχωρούμε. Και τι έκανε τότε τι έκανε το Διευθυντήριο, η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σαρκοζή. Ζήτησαν, απέτησαν τον κύριο Παπανδρέου να πάει στις Κάνες όπου συνεδρίαζαν G20 και εκεί λοιπόν του τράβηξαν τα αυτιά. Δεν του τράβηξαν ακριβώς τα αυτιά. Ανέβηκε στο τραπέζι ο κύριος Σαρκοζή και είπε πολύ σκληρές κουβέντες και άσχημες. Δεν λέγονται από ένα ραδιόφωνο γιατί θα μας πάει μέσα το ισουρού για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ήταν η εποχή εκείνη που αποφάσισαν ότι αυτός ο καλός μαθητής που λέγεται Παπανδρέου και ακόμα καλύτερος μαθητής που λέγεται Παπα Κωνσταντίνου, για να χρησιμοποιήσω ήπιες λέξεις, έπρεπε να φύγουν στην άκρη γιατί καθυστερούσαν την τακτοποίηση του Νότου, δηλαδή το να ενταχθεί ο Νότος σε όλο αυτό το κλίμα της λιτότητας και να ελεγχθεί και να ξεμπερδεύουν. Η Ιταλία έθελε 600 εκατομμύρια για να σωθεί, άμεσα δηλαδή, και είχαν πει στην σύσκεψη εκείνη ότι είναι πολύ μεγάλη για να σωθεί, πολύ μεγάλη δηλαδή για να πληρωθεί, άρα έπρεπε να την πληρώσει η Ελλάδα, έπρεπε να καταστρέψουν την Ελλάδα. Ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι είναι υπέρ του δημοψηφίσματος, όταν το ανακοίνωσε ο Παπανδρέου, πήγε στις Κάνες, μάλλον μία μέρα πριν πάει στις Κάνες, τον έπιασε η κυλίτσα του, έκανε εισαγωγή σε ένα ιατρικό κέντρο, αλλά την επόμενη μέρα, και αφού μίλησε, όπως θα διαβάσετε στο hot dog, με υπουργούς και με τον κύριο Σόιμπλε και με τον κύριο Μπαρόζο τηλέφωνο, ενώ ήταν στην κλινική και πονούσε η κυλίτσα του, στη συνέχεια πήγε στις Κάνες, συνοδεία με τον προσωπικό του γιατρό, τον οποίο αργότερα έκανε και πρόεδρο του ΙΣΤΑΜΕ. Εκεί λοιπόν στις Κάνες, αφού τον έβρισαν όπως τον έβρισαν, ο Βενιζέλος ήξερε τι πρέπει να κάνει, το είχε έτοιμο, έβαλε ανθρώπους του, βουλευτές του, να βγουν και να κάνουν δηλώσεις ότι δεν περνάει το δημοψήφισμα, στρίμωξε τον Παπανδρέου. Γύρισε στην Ελλάδα και έβγαλε 5,5 ώρα τα ξημερώματα ο κύριος Βενιζέλος μία ανάποδη δήλωση από αυτή που είχε βγάλει. Ενώ λοιπόν έλεγε ότι, ο ελληνικός λαός, φεύγοντας, έλεγε ότι το δημοψήφισμα πρέπει να γίνει γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να μιλήσει για το ευρώ. Όταν επέστρεψε, είπε ότι το ευρώ δεν είναι κάτι που μπαίνει σε διαπραγμάτευση, άρα δεν μπορεί να μιλήσει ο ελληνικός λαός, άρα δεν γίνεται δημοψήφισμα. Να μην στα πολυλογώ, έπεσε η κυβέρνηση. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά το δεύτερο κομμάτι, πώς έβαλαν τον Παπαδήμο, ο οποίος Παπαδήμος δεν έπρεπε. Δεν το ήθελε κανένας για να μπει κυβέρνηση. Θυμάστε και θα τα διαβάσετε, είναι με τον Πετσάλνικο, με όλους αυτούς που πρότειναν ως πρωθυπουργούς. Και το βασικό είναι ότι προχωρήσαμε στο τρίτο σκέλος του εγκλήματος. Ο κύριος Βενιζέλος ήδη είχε δείξει ότι είναι πολύ καλό παιδί, γιατί τον Αύγουστο, ενώ είχαν αποφασίσει οι εταιρείες που συνεργάζονταν με την ελληνική πλευρά για το κούρεμα, ότι το κούρεμα πρέπει να γίνει με ελληνικό δίκαιο, ο κύριος Βενιζέλος το πέταξε στα σκουπίδια. Διαπραγματεύτηκε μόνος του και ενδεχομένως χωρίς να το γνωρίζει ούτε αυτός ο πρωθυπουργός, προχώρησε στο αγγλικό δίκαιο, κούρεψε τα ελληνικά ομόλογα, δεν κουρεύτηκε βέβαια τα ομόλογα που είχε η τράπεζα η κεντρική και τα οποία ήταν ένα κόλπο για να μην καταρρεύσουν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες, δεν κούρεψε βέβαια τα ομόλογα της Goldman Sachs, κούρεψε όμως τα ομόλογα των τραπεζών και έδωσε στις τράπεζες 40 δισεκατομμύρια, τις έσωσε, αλλά όχι τα ασφαλιστικά ταμεία, όχι τους μικροομολογιούχους. Διαβάστε όλα αυτά στο χοντό, γιατί πρέπει να τα διαβάσετε. Πιστέψτε με, πρέπει να ξέρετε την ιστορία μας, τη σύγχρονη ιστορία μας και βέβαια την ιστορία αυτού του τσάρου της διαπλοκής του κ. Βενιζέλου. Estación preferida
de mi banquero es muy hermosa. La estación de mi banquero en la selva aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. 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 Πολλά μηνύματα εδώ πέρα για όσα λέμε για τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο και το Ευαγγελικό Πασόκ. Να διορθώσω, γιατί με διορθώνονται και καλά κάνετε, ότι θα έσκαγε η Ιταλία, ήθελε 600 δις για την άμεση αντιμετώπιση και γι' αυτό έπρεπε να πακετεριστεί η Ελλάδα και να μην παίρνει κακά παραδείγματα ο Νότος κλπ. Και να πάμε λοιπόν στον κύριο Βενιζέλο σε μια άλλη του πλευρά, σε μια πλευρά του κύριου Βενιζέλου που λέγεται Αλ Σάλεχ. Η κυρία Αλ Σάλεχ είναι μια πρώην ηθοποιός, υποψήφια με τον κύριο Βενιζέλο, με την Ελιά, και η οποία την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε σε μια εκπομπή της Κατερίνας Πολύζου κάτω στην Κρήτη, μια εξαιρετική συνάδελφος, η οποία έκανε τη δουλειά της και ρωτούσε πράγματα την κυρία Αλ Σάλεχ, όπως πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος. Η κυρία Αλ Σάλεχ μάλλον ζωρίστηκε, δεν της άρεσε και πήγε στον μπαμπά της, στον Βενιζέλο ή δεν ξέρω σε ποιον, και έκανε τα παράπονα. Το αποτέλεσμα ήταν η Κατερίνα Πολύζου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Να φύγει από την εκπομπή, να την πετάξουν και να απειλείται και η θέση της στο κανάλι. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Αλ Σάλεχ και να συνεχίσουμε να σας ακούσουμε εκείνο το περιστατικό. Στις 29 Αυγούστου του 2013 ο κύριος Βενιζέλος τάχθηκε υπέρ μίας επέμβασης στη Συρία υπό την αιγίδα. Παρακαλώ να ακούσω την ακριβή διατύπωση. Ακριβή διατύπωση του κυρίου Βενιζέλου. Είπε ακριβώς ο κύριος. Επιμένετε σε αυτό το θέμα. Όχι. Επιμένετε στο μόνο θέμα που το σηκώνουν γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω, εγώ το διαβάζω από ρεπορτάζ στην Ανθρωπία. Δεν θέλω ρεπορτάζ. Όχι. Θέλω την ακριβή διατύπωση, σας παρακαλώ πολύ, την ακριβή διατύπωση του κ. Βενιζέλου. Θα λειτουργήσω λίγο διαιτητικά. Όχι, την ακριβή διατύπωση. Δεν έχω κανένα λόγο. Όχι, θα ήθελα την ακριβή διατύπωση. Ωραία, να το εξηγήσει. Γιατί η ακριβή διατύπωση είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε τη χρήση χημικών στη Συρία. Σε πλήρη σύμφωνα με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παρακαλώ ρεπορτάζ της ελευθεροτυπίας, θα μου επιτρέψετε. Όχι. Την ακριβή διατύπωση. Λέει λοιπόν στο προκτορείο Reuters. Την ακριβή διατύπωση. Ναι, κυρία Αλ Σάλεχ, μην είστε επιθετική μαζί μου όμως. Όχι, είμαι, γιατί αυτό γιατί κάνετε κατάχρηση της ευγένειας της εκπομπής. Εγώ σας μιλάω πάρα πολύ όμορφα. Και εγώ. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι για να κρίνονται δημόσια. Και εγώ. Δεν μπορείτε να σηκώνετε ένα θέμα. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, έχουμε καταδικάσει με πολύ καθαρό και απερίφραστο τρόπο τη χρήση χημικών όπλων. Συμφωνώ και εγώ που είναι απάνθρωποι. Άλλο να πουλάει η Γερμανία και οι χώρες οι οποίες δεν τα, τα κατάσχουν. Τα ξέρετε δεν πολύ τα καλά, ξέρω κυρία Σαλέχ. Ποιο ξέρω. Ποιοι πουλούν τα χημικά όπλα. Όταν δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει, με συγχωρείτε. Και δεν μπορώ να ζω. Είδε χθε έγκλημα παραβιάζει, διαβάζει τον κύριο Βενιζέλο. Προφανώς αυτού του κανόνες του διεθνούς δικαίου και άρα πρέπει να υπάρχει μια διεθνής απάντηση στο όνομα της νομιμότητας και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κ. Βενιζέλος. Αυτή είναι μια θέση που την υποστηρίζουν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και Ελλάδα. Στόχος πρέπει να είναι η διαφύλαξη πολιτικής διαδικασίας στη Συρία ώστε να επιτευχθεί μια οριστική. Τα λόγια του κ. Βενιζέλου. Ναι, που είναι η επέμβαση σε αυτά που διαβάζετε. Περιμένετε. Μα κυρία Αλσάλεχ, μου φωνάζετε, το καταλάβατε. Όχι. Όχι, δεν έχω καταλάβει τι φωνάζω. Μιλάμε κανονικά. Σας παρακαλώ. Κι εγώ. Λοιπόν. Κατερίνα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Αλ Σάλεχ. Έτσι αντιμετώπισε τη δημοσιογραφία. Έτσι αντιμετώπισε την απέτηση ένα δημόσιο πρόσωπο να απαντάει σε όσα δημόσια έχουν υποθεί. Θα περιμένεις λίγο στη γραμμή, γιατί πρέπει να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δεν είναι απλό το θέμα. 105 και 5 στο κόκκινο. Καλημέρα και πάλι. Είναι το Hot Dog Radio. Το Hot Dog χτυπάει κόκκινο. Πάρτε το hot dog με τις κάνες στον κρόταφο, είναι το τεύχος που κυκλοφορεί με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις κάνες και όχι μόνο για τις κάνες.
Μιλάγαμε με την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Πες μας τι προέκυψε μετά από αυτή την δημοσιογραφική σου λειτουργία στο στούντιο με την κυρία Αλσάλεχ, την ανταυτού του κυρίου Βενιζέλου. Τι προέκυψε σε σένα επαγγελματικά? Μετά μέσα στην εκπομπή ήρθε ο κύριος Παπακοσταντής, με τον οποίο ήμασταν και φίλοι παλιά. Είχαμε συνεργασικές έρευνες, όπως θα θυμάστε, Κώστα. Τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπό μου ως θέση αντιμνημονιακή. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο κύριος Παπακοσταντής όμως και μου είπε. Ο οποίος κύριος Παπακοσταντής είναι με την υποψήφιο της Ελιάς. Ναι, ναι, είναι υποψήφιο της Ελιάς και είναι γενικός διευθυντής μιας τηλεόρασης. Mm-hmm. Και μου είπε ότι θα κυρώσω περίπου 8 εκπομπές που είχα προγραμματίσει μονοτοσκοπημένες με δημάρχους, περιφερειάρχες, ευρωβουλευτές κτλ. Και ότι θα αποφασιστεί η τύχη μου τη Δευτέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Τηλεόρασης. Εντάξει, θα καταλαβαίνω αυτά, αλλά γιατί έγιναν, τι είπε, ότι. Ποιος είναι ο λόγος? Τίποτα, δεν είπε. Ναι. Ήταν έξαλλος. Δεν μου μίλαγε. Τον ρώταγα και δεν μου μίλαγε. Ήταν έξαλλος επειδή ρώτησε την κυρία Αλσάλεχ. Ότι ήμουν απαράδεκτη, ναι. Ότι ήμουν χιδέα. Ήσουν και χιδέα. Και εν πάση περιπτώσει την επόμενη μέρα μου έστειλε μια επιστολή την οποία κοινοποιούσε και στον πρόεδρο τον κύριο Λεξάκη και στον αντιπρόεδρο του καναλιού τον κύριο Δημήτρη Λεξάκη. Ότι για λόγους αναγκών του δελτίου πηγαίνεται βοηθός της κυρίας Πενταράκη. Και... Της κυρίας Πενταράκη. Ναι, της Ευθύρας Ειδήσων. Της Ευτυχίας. Ναι, ναι, της Ευτυχίας. Ναι, ναι. Και παραμένεται στο ίντερνετ και δεν ξαναβγαίνεται στη τηλεόραση μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Με κάλεσε στη γραφεία του, του είπα λοιπόν ότι επιφυλάσσομαι για αυτή την υποβάθμιση. Ότι είναι ντροπή να κυρώσουμε ανθρώπους που τους έχουν προγραμματίσει. Mm-hmm. Γιατί δεν εκτίθεμαι μόνο εγώ, ως δημοσιογράφος, αλλά και το κανάλι. Αλλά εκτίθεται, ναι, ο σταθμός. Έτσι. Και του είπα ότι τουλάχιστον θα πάρω μια τυπιάδη για να ολοκληρώσω μια δουλειά στην τηλεόραση. Ένα ντοκιμαντέρ για τον το οποίο ξαναλάβει, ναι. Ναι. Συμφώνησε. Και χθες, μπαίνοντας από το σπίτι παράλληλα να ανεβάσω ειδήσεις στο site, ανακάλυψα ότι όχι μόνο έχει καταργήσει τον κωδικό μου και την πρόσβασή μου στο site, κάποιος, αλλά και τις ειδήσεις σου. Αλλά έχουν διαγραφεί όλες οι ειδήσεις, περισσότερες από 13.500 ειδήσεις από το αρχείο των στατιστικών. Ό,τι έχεις γράψει, δηλαδή. Ναι, ό,τι έχεις γράψει. Ό,τι έχω ανεβάσει, ώστε να ακυρώνεται προφανώς η δουλειά μου. Τότε επικοινώνησα με τους τεχνικούς στα δύο παιδιά της Νέας Τηλεόρασης. Για το τι έγινε. Λέω μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Καλοπροαίρετη εσύ, ναι. Ναι. Και μου επιβεβαίωσαν ότι δεν είχαν αγγίξει καθόλου στη σελίδα. Δεν είχαν αλλάξει κανένα κωδικό, δεν του είχε δοθεί εντολή για κάτι τέτοιο. Τότε έκανα μια επιστολή, την οποία προ τον πρόεδρο και στον πρόεδρο τη τηλεόραση την κοινοποίησα, προ τον κύριο Παπακοσταντίνα, την οποία του ζητώ, του γνωστοποιώ τα στοιχεία και του ζητώ εξήγησης. Να μου απαντήσει και εν πάση περιπτώσει να μου απαντήσει εγγράφος πια, γιατί δεν ξέρουμε πού παδίζουμε. Δεν σου απάντησε, φαντάζομαι. Δεν μου είχε απαντήσει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, έδωσε στον συνάδελφό μου τον Πατέρα για ένα χαρτί που το αναφέρει να είναι υπεύθυνο στο ίντερνετ λόγω της απουσίας της δικής μου. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν μια προσπάθεια να μηδενιστεί δουλειά και να πει να τη διώξουμε γιατί δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί τα όργανα της, τα δημοσιογραφικά όργανα. Ενώσεις εννοώ. Ναι, τέλος πάντων και η απορία μου είναι, μαγικά το βράδυ ξαναμπήκα μέσα, φαίνομαι χρήστης και διαχειρίστρια και δεν έχω πρόσβαση. Ναι. Άρα όπως ξέρεις Κώστα δεν μπορώ να ανεβάσω ειδήσεις. Προφανές, οπότε θα σου πω ότι δεν δουλεύεις κιόλας. Ναι. Πρακτικά, επίσης θέλω να πω κάτι, ότι εξαφανίστηκαν από μένα περίπου 2.500 αναρτήσεις, εμφανίζομαι σε 11.000 ειδήσεις. Συνάδελφοί μου με 1.200 ειδήσεις εμφανίζονται να έχουν ανεβάσει μόλις 50. Κοίταξε, Άννη Κατερίνα, ξέρουμε και οι δύο και καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ειδικά αυτού του σταθμού, πόσο σοβαρό είναι το θέμα και τι σημαίνει. Κάποιος γράφει εδώ πέρα και θα συμφωνήσουν τέτοια ελευθερία του τύπου, ούτε στη Χούντα δεν είχαμε. Έτσι. Λοιπόν... Το παράδοξο είναι και θέλω να το πω, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος, Κώστα. Εγώ πολλά χρόνια τώρα που ήμουν με τον Απόστολο τον Αλεξάκη, τον πρόεδρο της Νέας Τηλεόρασης και παλιά στον Κίδωνα και τη Νέα Τηλεόραση 10 χρόνια. Mm-hmm.
Αυτό που μας μάθαινε και θα το έχεις διαπιστώσει και από τη συνεργασία μας. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Έτσι, στην ελευθερία του τύπου, μας έλεγε βγάζετε τους όλους με αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν το. Ναι, έτσι, πρώτο. Αυτό το έμπρακτα. Εγώ το διαπίστωσα δηλαδή σε σχέση έτσι. Με το πώς αντιμετώπιζε το hot dog ο σταθμός κλπ. Τώρα, φαντάζομαι ότι ο κύριος Βενιζέλος έχει έναν τρόπο, τον γνωστό τρόπο. Ναι, δηλαδή θέλω να το πω αυτό, γιατί ουδέποτε εμείς είχαμε τέτοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να δείξει μια κατανόηση για τα πράγματα είναι ζόρικα. Κατερίνα, εννοώ ότι τώρα από ό,τι δείχνουν και τα γκάλο πέφτει η ελιά συνέχεια. Υπάρχουν δεν διάφορα θέματα. Δεν φταίει πολύ ζω όμως. Δεν φταίει πολύ ζω όμως. Πρέπει το κάθε κόμμα να μας ζητάει. Τώρα φταίνουν όλοι. Τώρα όποιος είναι μπροστά του φταίει. Λοιπόν, Κατερίνα, το θέμα είναι από τα πρώτα θέματα στο site και θα συνεχίσει να είναι μέχρι να πάρουμε μια απάντηση. Όχι, δεν τι ευχαριστείς. Η δουλειά μας είναι αυτή. Σε ευχαριστώ εγώ. Σε ευχαριστώ εγώ που διατηρείς το ρόλο του δημοσιογράφου όπως πρέπει να είναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καταρίνα Πολίζου, Ελευθερία του Τύπου, επιλογές του κυρίου Βενιζέλου και της κυρίας Αλ Σάλεχ. Προέκυψε και η κυρία Αλ Σάλεχ στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι είναι αυτή η χώρα, έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Και για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα. Καλημέρα, κύριε Τζουμάκα. Καλημέρα, κύριε Βαξεράνη. Κύριε Τζουμάκα, σαφείς τοποθετήσεις αντιμνημονιακές, σαφείς τοποθετήσεις για την οικονομία. Ένας παλιός υπουργός του Πασόκ που έφτιαξε μαζί με άλλους ανθρώπους το δικό του κομμάτι σε αυτό που λέγεται. Αντίληψη για το πώς περνάνε τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Τα ακούσατε τι έγινε στην Κρήτη με την Μπολίζου, την απέλησαν αφού ζόρισε την κυρία Αλ Σάλεχ σε ένα στούντιο. Γελάτε έτσι. Ναι, γιατί υπάρχει παραχνή και κατάπτωση. Είχα πάει στη νέα τηλεόραση, ναι. Του κυρίου Αλεξάκη, πριν 15 μέρες έκανα περιοδία στην Κρήτη και βγήκα στον αέρα στην εκπομπή της κυρίας Μπολίζου και μιλήσαμε εκτενώς εκεί. Και ο κύριος Αλεξάκης, παρότι είναι φίλος και ευπατρίδης, δεν τον συνάντησα γιατί είχε διάφορα προβλήματα και έτρεχε. Είδα όμως τον διευθυντή του σταθμού. Έχουν όλα τη σημασία τους. Ο διευθυντής του σταθμού είναι απόστρατος της ελληνικής αστυνομίας. Απόστρατος ταξίαρχος. Εντάξει, κάτι λέει αυτό, αλλά πας περιπτώσει. Ναι. Ο οποίος τους απειλούσε τους δημοσιογράφους, όλους, μου το είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του σταθμού, ότι θα τους απολύσει εάν βγάζει. Εκπροσώπους της αντιμνημονιακής πολιτικής και εκπροσώπους της αντινεοφιλελεύθερης πολιτικής. Ο διευθυντής αυτός, παρακαλώ, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ελιά. Μεταμορφωμένος κι αυτός. Λοιπόν, και με στενή σχέση με τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είναι βουλευτής, ας πούμε, των μνημονίων και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που τα ψήφισε, τα στήριξε και τα εφαρμόζει. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή μια ομάδα εκεί, δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα, η οποία θέλει να επιβάλλει και να κυριαρχήσει μια πολιτική. Και απειλούσαν όλους τους δημοσιογράφους ότι έχουν την ίδια τύχη. Είναι δηλαδή, σχετίζεται πια, αυτό είναι μια έκφραση μιας κατάστασης η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και σε επιχείρηση. Υπάρχει ένας νέος μακαρθισμός. Θα χάσεις τη δουλειά σου εάν μιλάς εναντίον των μνημονίων, εναντίον των δουλειτού και εναντίον των ελευθερισμού. Το ξέρω αυτό δηλαδή από πρόσωπα σε διάφορες επιχειρήσεις. Ναι, είμαστε ίσοι και ελεύθεροι υπό προϋποθέσεις να είσαι σε αυτή την πλευρά των πραγμάτων. Όχι, τίποτα, γυρίσαμε στο 60. Στο 60 γυρίσαμε. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Θα σας πω παραδείγματα. Λοιπόν, πρώτον, ξέρω ανθρώπους επιχειρήσεις, μάλιστα με διευθυντική θέση. Θα υποστηρίξουμε, αλλά αν βγούμε μπροστά, θα χάσουμε τη θέση που έχουμε. Δεύτερο, άλλοι. Στέφανε. Αυτό έγινε και το 2012 στις εκλογές. Δηλαδή, οι τράπεζες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έλεγαν μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, μην ψηφίσετε άλλο κόμμα από. Αυτά είναι απειλές τώρα είναι τα πράγματα. Δεύτερο, στις δημοτικές εκλογές που δεν μπορούσαν οι δημοτικές παρατάξεις να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια, ιδιαίτερα με αυτό το νόμο που λέει ότι πρέπει να είναι ποσόστοση των γυναικών σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Φωνάζανε πρόσωπα και ανθρώπους και οι άνθρωποι αυτοί ξέρετε λέγανε μήπως έρθουν τα χειρότερα. Άκου να δεις. Ένα, δεύτερο. Να καταθέσω και εγώ ότι στο χωριό μου, το οποίο είναι ένα προοδευτικό χωριό, έφτασαν οι άνθρωποι να φοβούνται να λένε. Το επόμενο έχει σημασία. Το επόμενο έχει σημασία. Λέει, μήπως στιγματώ τα κουτέ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ μια συνάντηση, συγκρότηση όλων των δυνάμεων της κοινωνικής δεξιάς. Μεταλλαγμένο Πασόκ, ελιές, ποτάμια, αγροτουρισμοί, δεξιά, άκρα δεξιά, Χρυσή Αυγή. Θα το δείτε όλο το μέτωπο της κοινωνικής δεξιάς ανασυντάσσεται και έχει συμμάχους μια σειρά από φοβισμένους ανθρώπους, αυτό έχει σημασία, προβληματισμένους, που δεν βλέπουν και δεν πείθονται
ότι υπάρχει πολιτικός δρόμος, ότι υπάρχει πολιτικός χάρτης για να πάμε πολιτικά μπροστά. Ποιος είναι αυτός, κύριε Τζουμάκα? Αυτός δεν είναι πάντως τα δημοψηφίσματα. Ναι. Η λογική ότι οι εκλογές είναι δημοψήφισμα είναι λάθος. Δεν είναι τα διλήμματα. Λοιπόν, όποιος θέτει διλήμματα δημιουργεί ένα πόλο από εδώ και ένα πόλο από εκεί. Αυτά είναι δουλειές για τα αμφιθέατρα. Συσπηρώνονται μένα από εδώ και συσπηρώνονται και άλλα από εκεί. Πρέπει να βγούμε στα ρετά και να πούμε: έχουμε αυτή την πολιτική, οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση, οδηγεί σε αυτή την πορεία και έχει αυτό το δρόμο. Τα άλλα συσπηρώνουμε και αντισυσπηρώνουμε και απαντώ στους μεν και απαντώ στους δε και έχουμε το λόγο και τον αντίλογο, το λέγονται και τον αντιλέγοντα, φτιάχνει δύο πλευρές, όπου η μία πλευρά συγκεντρώνει σήμερα κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι στην ανεργία, στη φτώχεια, στον προβληματισμό, στην ανησυχία, διότι υπάρχει και ένα τμήμα των πολιτών οι οποίοι δεν είναι θαρετοί, δεν είναι χειραφετημένοι. Mm-hmm. Υπάρχει ένας παραδοσιακός δραγιατισμός. Σωστό αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και αυτό το είδα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε λοιπόν έχουμε δρόμο σοβαρό να κάνουμε, γιατί το είδα από ένα φως το πρωί από το Παρίσι που λέει ο Λαντ λέει θεωρεί τις ευρωεκλογές δημοψήφισμα. Και τι θα γίνει αύριο? Έχουμε λοιπόν ένα δρόμο. Θα οδηγήσουμε, το βασικό για μας δεν είναι οι ανατροπές και όλες αυτές οι ρητορικές. Θα οδηγήσουμε λοιπόν σε ήττα αυτή την πολιτική. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να διαμορφωθεί. Πότε θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ήττας? Μάλλον αυτή η σημείωση ότι ναι, ήττα ήρθε. Όταν δηλαδή δούμε ότι στις εκλογές δεν συγκεντρώνουν τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτό που... Όχι, να σας πω κάτι. Πρέπει να δούμε τις εξελίξεις σε ένα βάθος. Θεωρούμε ότι το τελευταίο σημείο αυτών των εξελίξεων είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, τελειώνει η θητεία το Μάρτιο του 2015. Μέχρι τότε, λοιπόν, το επόμενο δεκάμενο, πρέπει να γίνουν εθνικές εκλογές για να αναδειχθεί νέα βουλή που θα εκλέξει το νέο Πρόεδρο και τη νέα κυβέρνηση. Που γιατί αυτή δεν θα εκλέξει, προφανώς. Ναι. Θα σας πω τι θέλουν αυτά που γνωρίζουμε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολιτικός δρόμος, υπάρχει περίοδος συγκεκριμένη. Δεύτερον, ότι κατά τη γνώμη μας δεν θα υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξαναδώσει μονοκομματικές κυβερνήσεις. Θα υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Και πρέπει να δούμε λοιπόν τις κυβερνήσεις των προοδευτικών, των δημοκρατικών δυνάμεων, της προοδευτικής πλειοψηφίας που θα δώσει έναν δρόμο διαφορετικό, σωστό, δημοκρατικό, όπου η χώρα θα βγει από αυτή την έγκαινη, από αυτό το αδίέξο. Mm-hmm. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, να αναδειχθεί η δυνατότητα για να προταθεί ένας πρόεδρος δημοκρατίας που να έχει μια γενική αποδοχή και να είναι στην προοδευτική κατεύθυνση για τη χώρα, γιατί η χώρα έχασε την ισοτιμία της. Για να ξαναποκτήσει η χώρα την ισοτιμία της, σοβαρή ηγεσία. Θέλει δηλαδή ηγεσία με αρχές. Δεν έχουμε πολιτική ηγεσία. Έχουμε υποταγμένους πολιτικούς ηγέτες τώρα που κυβερνούν, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν τη δυνατότητα η χώρα να αποκτήσει ισοτιμία και αυτονομία. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα ηγεσία και σε μια νέα κυβέρνηση, δημοκρατική και προοδευτική. Και στην ηγεσία της χώρας, τον πρόεδρο της χώρας. Τι θέλουν τώρα αυτοί οι κύκλοι? Έχουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 τελειώνει η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα. Μέχρι τότε είναι θεσμικά, δικαιωματικά να παρεμβαίνει. Ετοιμάζουν λοιπόν ένα γραφείο στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετέχει και το ΔΝΤΟΥ. Διευθυντήριο, ένα νέο διευθυντήριο. Ακριβώς, το διευθυντήριο υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Ένα γραφείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το διευθυντήριο είναι από πάνω, υπάρχει πολιτική εποπτεία. Υπεύθυνη παραγωγή, θα τους λέγαμε στο ραδιόφωνο. Σωστό. Όπου θα συμμετέχει το ΔΝΤΟΥ, θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής μας Τράπεζας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα παρακολουθούν το πρόγραμμα με βάση το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας. Βέβαια, φαντάζομαι δεν θα μοιράζουν τα πλεονάσματα της Γερμανίας σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει τέτοια. Τώρα έχουμε νικητές και ετοιμένους. Λοιπόν, δεύτερον, θα έχει τελειώσει η συμφωνία με την Τρόικα. Θα βγουν και θα πανηγυρίζουν. Ενώ αυτό έφερε τη συγκεκριμένη ερήμωση και καταστροφή και τα ερήπια στη χώρα. Και θα υπάρχει το θέμα, δηλαδή το θέμα θα αρχίσει ως εξέλιξη με τη συζήτηση πανευρωπαϊκά για το χρέος. Και δεν είναι το ελληνικό χρέος. Το ζήτημα είναι το πανευρωπαϊκό χρέος. Και πρώτα απ' όλα το χρέος της Ιταλίας που είναι 1 τρισεκατομμύριο. Ναι. 245 δις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι είπαν αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι πετύχαν αυτά που θέλανε, αλλά αποτύχαν σε όλα τα άλλα. Είπαν ότι το κάνουμε όλο αυτό για να μειώσουμε το χρέος. Το χρέος αυξήθηκε σε όλες τις χώρες. Το χρέος αυξήθηκε, η πραγματική οικονομία έπεσε. Έχουμε ύφεση, ανεργία και φτώχεια. Αυτά σε πολιτικό επίπεδο δεν τα θέλανε. Έχουν πάθει μεγάλο στραπάτσο. Αυτοί ήταν στόχος. Πρώτον, να αλλάξουν όσο μπορούν. Να υποτιμήσουν την αξία της εργασίας και των αμοιβών και των μισθών. Ναι, να φτάσουν οι μισθοί 400 ευρώ.
να υποτιμήσουν μια σειρά από χώρες και να κάνουν ορισμένες χώρες δορυφορικές. Αυτά τα πετύχανε. Ήδη βλέπουμε τώρα που έχουμε φτάσει στο άκρο. Ναι, τώρα θα κάνουμε μεγάλο αγώνα για να τα αποτινάξουμε αυτά. Ναι. Πελιδρόμο αυτά που πετύχανε. Είναι δύσκολο γιατί ο κ. Βενιζέλος τα βάλει όλα αυτά σε ένα έλεγχο αγγλικού δικαίου με το PSI το οποίο έχει συμφωνήσει. Θα αποτινάξουμε ως χώρα. Δεν το συζητούμε αυτό. Αλλά θέλουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Όμως έφεραν και αποτελέσματα που πολιτικά δεν τα ήθελαν. Δηλαδή δεν θέλει κανένα στην ύφεση, άμα τους ρωτήσετε. Ναι, όχι, κανένα δεν θέλει και λέει ότι είναι κάτι που δεν θέλουμε και θα το ρυθμίσουμε. Γιατί πολιτικά τώρα θα πάνε στην αντιπολίτευση. Το κυριότερο που φέρανε και στραπατσαρίστηκαν είναι ότι φέρανε αποπληθωρισμό. Ναι. Και με τον αποπληθωρισμό πέφτουν τιμές λιανικής σε ορισμένα προϊόντα. Οι τιμές όμως εκεί που υπάρχουν καρτέλ κρατούν γερά, γιατί τα καρτέλ δεν παίζουν. Μα όταν ανεβαίνει, κοιτάξτε, όταν ανεβαίνει, λέει ο Καστανίδης, ο Χάρης, στο βιβλίο του σε ένα σημείο, ότι ήταν τόσο άσχετοι που έλεγαν γιατί είπα ενώ πέφτουν τα μεροκάματα ανεβαίνουν οι τιμές. Και οι ίδιοι είχαν αποφασίσει να ενσωματωθεί μεγαλύτερο ΦΠΑ. Ρητορική ήταν, ναι. Ήταν ως ένα ίδιο της Ελλάδας και πάλι. Αυτά που λένε περί καλαθών, όχι για να περάσουν να ξενώσουν την κατάσταση. Ποιο λάθος. Αυτή η πολιτική θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα ήρθε ο αποπληθωρισμός. Ψαρώνει όλη την Ευρώπη. Το κυριότερο δεν είναι ότι για τη λιανική και για τα καρτέλα. Το κυριότερο είναι ότι ανέβηκε το κόστος στην παραγωγή των παραγωγών σε όλες τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Ναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα σηκώθηκαν οι επιχειρήσεις και οι δεξιές κυβερνήσεις και του λένε stop! Και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά τα περνάνε στα ψήφια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μια εβδομάδα πριν έρθει η Μέρκελ στην Αθήνα, αποφάσισε ότι θα διαθέσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά για να αντιμετωπίσει τον αποπληθωρισμό. Ξεσηκώθηκαν όλοι και λένε στόχο. Λοιπόν, και θα κόψουν και χρήμα, θυμηθείτε το κύριε Βαξιόδη. Θα κόψουν χρήμα, είναι σίγουρο. Θέλουν να κάνουν το 8. Αυτό που δεν θέλανε να κάνουν. Δεν θέλανε να το κάνουν, όχι. Γιατί θέλανε, ναι, δεν θέλανε να οδηγηθούν ούτε να κάνουν ομόλογο να εγγυηθεί τα χρέη, ναι, γιατί, ευρωπαϊκό, γιατί, ούτε να κόψουν χρήμα. Δουλεύανε για το κουφάρι τη Deutsche Bank που είχε τοξικά και είχε παλιόχαρτα. Δουλεύανε για την Morgan Stanley και δουλεύανε για την Goldman Sachs. Ακριβώς. Είναι σαφή τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα break. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να μας πει για μια εκδήλωση, θεωρώ είδηση εκδήλωση. Όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο «Η μαύρη βίβλος» των πεπραγμένων του κυρίου Σαμαρά και των τραπεζών. 2 και 4 σήμερα έχω τη διακαναλική συνέντευξη. Διακαναλική λοιπόν. Έχουμε διακαναλική συνέντευξη από τον κύριο Τζουμάκα και πρέπει να διαλέξουμε, γράψει στο βίντεο. Και την εκδήλωση στην οποία παρουσιάζεται η μαύρη βίβλος των τραπεζών, των πεπραγμένων δηλαδή των κυβερνήσεων υπέρ των τραπεζών τα δύο τελευταία χρόνια. Καλημέρα κύριε Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα κύριε Βαξιόδη. Εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή. Συγκεντρώνεται σε ένα βιβλίο τροπολογίες. Ρουσφετολογικές τροπολογίες και νομοσχέδια που παραδίδουν την πολιτική εξουσία από την κυβέρνηση στις τράπεζες και ποιοι ευνοούνται. Και όχι μόνο. Είναι. Ακούει και ο κύριος Τζουμάκας, μπορεί να σχολιάσει. Ναι, αν μου επιτρέπετε και μόνο να το πω, γιατί σε λίγο θα πρέπει να κατευθυνθώ. Βεβαίως. Και για την παρουσίασή της. Είναι η μαύρη βίβλος της ντροπής, είναι 145 σελίδες. Με όλες τις τροπολογίες, με τις χαριστικές ρυθμίσεις σε εταιρείες διαφθορής όπως η Siemens και οι εταιρείες των εξοπλιστικών, με τις πράξεις μετατροπής της κοινοβουλευτικής λειτουργίας σε μηχανισμό ξεπλύματος σκανδάλων, με τις διατάξεις αμνίστευσης και ασυλίας όσων σχετίζονταν εαυτών και αλλήλων, με την επιβράβευση μιζαδόρων και διαφθορέων, με φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις στους ισχυρούς την ώρα που γίνεται εξουθενωτική επίθεση στους αδυνάμους μέσω φόρων, με τον ενταφιασμό δεκάδων ποινικών δικογραφιών κατά υπουργών και πρωθυπουργών των μνημονιακών κυβερνήσεων και βέβαια με τις μεθοδεύσεις εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και των τραπεζών και τα δώρα στους τηλεοβάτες των μνημονίων, στα πρόσωπα δηλαδή, στα οποία έχει ανατεθεί μέσω διαφόρων εκτρωμάτων, μορφωμάτων του μνημονίου, όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα λοιπόν προσλαμβάνεται η ομάδα η συντακτική στο χοντόκ, τέλος. Το παρουσιάζουμε στις 2 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Θα διανεμηθούν και αντίτυπα. Ωραία. Και βέβαια θα φροντίσουμε και θα φροντίσετε κι εσείς μέσω των
και του διαδικτύου, φαντάζομαι. Εμείς έχουμε ήδη φροντίσει να παρουσιαστεί η εκδήλωση και θα παρουσιάσουμε και το αποτέλεσμα της εκδήλωσης. Αυτή την τρομερή δουλειά που πρέπει να ξέρουν όλοι. Είναι, κύριε Βαξιβάνη, ένα εργαλείο για κάθε πολίτη για να αντιληφθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Σαμαρά, για να διαιρωτηθεί κάποια συστημικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί επιμένουν τόσο. Γιατί δεν τον ενημερώνουν για αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά αντίθετα μονίμως αποπροσανατολίζουν την συζήτηση και την ενημέρωση σε ίσονο σημασία ζητήματα, mm-hmm. και για να αντιληφθεί σε ποια καταστροφή θα είναι παραδομένος αν συνεχίσει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλη. Και επειδή είναι 140 σελίδες, νομίζω, και είναι και εύληπτο, τρεις μέρες φτάνουν πριν πάμε δηλαδή για να ψηφίσουμε, να το διαβάσουμε για να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε και πώς ψηφίζουμε. Εμείς φροντίσαμε να είναι όλα συγκεντρωμένα και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών. Ωραία. Την οποία κάποιοι υποτιμούν. Άρα μέχρι να κάνουμε τον deal με το hot dog για το πώς η ομάδα σας εκεί θα ενταχθεί στο ερευνητικό τμήμα του hot dog. Εμείς το παραδίδουμε αυτό και το παραδίδουμε και στον ελληνικό λαό άνευ deal. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να προωθηθεί όλη αυτή η δουλειά. Πρέπει να διαβαστεί. Κύριε Τζουμάκ, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς ότι ένα μεγάλο θέμα πολιτικής της πραγματικότητας στην Ελλάδα σχετίζεται με το τραπεζικό σύστημα και με την ανάθεση εξουσίας στο τραπεζικό σύστημα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην ομάδα, διότι πρέπει να μάθει όλος ο ελληνικός λαός ποια συμφέροντα υπηρετούν ορισμένες πολιτικές ηγεσίες, ορισμένες πολιτικές. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα δηλαδή των συμφερόντων. Γιατί δεν είναι πολιτικές για την κοινωνία αυτές. Είναι πολιτικές για συγκεκριμένα οργανωμένα συμφέροντα. Διότι μέσα στην κρίση υπάρχουν δυνάμεις της ολιγαρχίας που πλούτησαν, απέκτησαν εκατομμύρια ευρώ. Η κρίση έφερε και πλούτο για ορισμένες δυνάμεις και θέλουν να κυριαρχήσουν. Ναι, και εσωτερικές και στο εξωτερικό, βέβαια. Και θέλουν τώρα με κάθε τρόπο, κινδυνολογώντας και απειλώντας κάθε μέρα. Ξέρετε ποιος κινδυνολογεί και απειλεί? Αυτός που είναι στραπαθαρισμένος. Mm-hmm. Αυτός που είναι δυνατός και έχει εμπιστοσύνη στην πολιτική του και η κοινωνία είναι μαζί του, και ο λαός είναι μαζί του, βάζει μπροστά και λέει έναν δρόμο. Εδώ λοιπόν τώρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα σειρό κόσμο στη βάση πάλι του φόβου και του κινδύνου για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πολιτική, διότι ξέρουν ότι πλέον αυτή η πολιτική έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν, κύριε Τζουμάκα, 2 και 4 είναι διακαναλική. Όποιος μείνει σπίτι, ας ακούσει μια πολιτική άποψη διαφορετική από αυτή που δίνουν τα μίντια τα συστημικά. Όσοι μπορούν να πάνε σε αυτή την παρουσίαση που θα είναι στις 2 ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, πού είναι? 2 η ώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο. Στο Δικηγορικό Αθηνών, Σύλλογο. Στην Οδό Ακαδημίας 60. Όσοι δεν πάτε, μην ανησυχείτε. Από το κουτί Πανδώρος και το hot dog θα έχετε πλήρη ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει αυτή η μαύρη βίβλος, τα κύρια σημεία και να δούμε και πώς θα φτάσει σε όλο τον κόσμο και όλο το υλικό. Να το δούμε είτε ηλεκτρονικά είτε με το hot dog. Θα το δώσουμε και θα φροντίσουμε να πάρει στους πολίτες και ηλεκτρονικά. Ευχαριστούμε. Να θυμίσουμε εδώ και στους δύο, κλείνοντας, ότι το διακύβευμα των εκλογών αυτών δεν είναι ούτε το ευρώ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Βενιζέλος σε μια πάρα πολύ, ίσως τη μοναδική ειλικρινή πολιτική του δήλωση, για το οποίο είναι το διακύβευμα, γιατί θέλει η ελιά να πάρει ποσοστά και να βγει ο Σαμαράς στην εξουσία. Ακούστε το και σας καλημερίζω. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Ευτυχώς δεν ασκείται εξουσία. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Διότι αν η νοοτροπία σας περιβληθεί με το κύριο της εξουσίας, θα μας κλείσετε φυλακή. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ. Τελείωσε η πλάκα. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών για τον κύριο Βενιζέλο, για να μην πάει φυλακή, μην βγει καμία άλλη κυβέρνηση. Και παρά τον νόμο που έχει ψηφίσει για να αυτοπροστατεύεται, βάλει και εξετάσει όλα αυτά τα οποία ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Τζουμάκα βγαίνουν στην επιφάνεια, μεταξύ αυτών και όσα σχετίζονται με τις τράπεζες, και πάνε φυλακή. Αυτό είναι το διακύβευμα. Τα άλλα περί Ευρώπης και ευρωπαϊκής προοπτικής, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι προφάσεις και μια προσπάθεια να μιμούν την αλήθεια. Το διακύβευμα είναι μην πάνε και φυλακή.